του είχατε βάλει να πληρώσουν ένα χιλιάρικο παραπάνω. Λοιπόν, αν δεν διαμαρτύρονταν ο κόσμο τον Ιούλιο, Αύγουστο, αν δεν διαμαρτύρονταν και πληρώνανε, θεωρούσαν ότι είχαμε ένα σοβαρό κράτο και πληρώνανε με βάση τα καθαριστικά του Ιουλίου Αυγούστου, θα είχαν πληρώσει ένα χιλιάρικο. Πείτε στον κόσμο ποια είναι η θέση σα, επιτέλου. Θα καταργήσουμε τον Έμπια. Θα καταργήσουμε τον Έμπια. Ένα 7 δις, είπε ο κύριος Σταθάκης, θα μαζέψει από τις περιουσίες του κόσμου. Πείτε τους λοιπόν, ποιος έχει μεγάλη περιουσία, τι είναι η περιουσία, έχει μέσα τις καταθέσεις. Λοιπόν, όχι μόνο κριτική, όχι καταθέσεις, και μια όχι πρόταση να ξέρει ο κόσμος μεθαύριο με εσάς. Τι λέτε. Λοιπόν, μπορώ να πω, κύριε Παπαδάκη, μπορώ να πω. Φτάνει με το να παίζετε με το θηλυκό του Έλληνα. Πείτε εσείς πολιτικά. Σας τα στέλνετε και τα λέτε τώρα, όλοι τα ίδια παραμυθάκια λέτε. Λοιπόν, σας χαρίζω καταρχήν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ωραία. Το πρόγραμμα σας δείξτε το, δείξτε το. Βεβαίως, μια χαρά παιδί. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας δίνουμε το πρόγραμμα σας Σαρνίκης, επειδή είστε και εκπρόσωπο. Λέει μέσα ξέρετε, εδώ. Να ξέρετε τι σας γίνεται. Ποιο είναι το όριο της μεγάλης περιουσίας, λοιπόν, το λέει εδώ λοιπόν, μέσα. Ποιο είναι το όριο νούμερο ζητάω. Ένα νούμερο πέστε μου. Γιατί, τι θα πει μεγάλη περιουσία, πείτε στους Έλληνες. Τι είναι 100.000, 200.000. Της τάξης των 500.000. Α, θα πει 500.000. Να μια είδηση. Βεβαίως. Αυτή είναι επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι πρόβλημα ο κύριος εδώ αυτό έχει να πει. Τι πρόβλημα έχετε. Τι πρόβλημα έχετε. Το πρόβλημά μου, κύριε Βαλάφα, είναι ότι δεν ξέρω τι είναι το πρόγραμμά σας. Λοιπόν, ο κύριος αυτός και εσείς εκ μέρους του μου λέτε 500.000. Να το ξέρω λοιπόν. Ένα λεπτό, κύριε Παπαδάκη. Πέρα από το να φωνάζουμε, γιατί είναι το γνωστό στυλάκι των εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον, να πούνε τίποτα, αρχίζουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ και λένε ψέματα. Ή ο ΤΑΔΗ. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι ο ΕΜΦΙΑ. Ότι ο ΕΜΦΙΑ είναι ένας άδικος, κύριε Παπαδάκη, άδικος και αναποτελεσματικός φόρος. Και άδικος, απέραντα άδικος. Ωραία, τι θα βάλετε η στη κυβέρνηση θέση? Πέρα από το φοροτσουνάμι, φοροεπιδρομή που κάνει, είναι κερασιτέχνες. Και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. Αλλά στέλνουν άλλα κάνουν. Εμείς θεωρούμε ότι ο ΕΜΦΙΑ πρέπει να καταργηθεί. Και στη θέση του θα μπει ένα φόρο, ο οποίο και να θεωρεί μεγάλη ακίνητη περιουσία πάνω από 500.000. Μεγάλη ακίνητη περιουσία. Κύριε Παλάφα, κύριε Σπυροπούλου, όπως αντιλαμβάνεστε, οι περισσότερες.